Τα σακούλα όλα 30% πιο φθηνά. Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας Dream Soft 800 γραμμαρίων με 1,68. Και όλες οι οδοντόκρεμες Colgate 40% πιο φθηνά. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Βρε Βαγγέλη, όλη μέρα πρέφα και ξερή. Στο χωράφι τι γίνεται με την παραγωγή? Α, για το χωράφι έγνοια καμιά. Ο Κιουρτσίδης ανέλαβε για τα καλά. Νέα εποχή με νέες μεγάλες προσφορές ξεκίνησε για τους αγρότες στην φυτοτεχνική Προβατά. Τιμές που θα σας καταπλήξουν, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων σε κοκκόδες μορφή εμπλουτισμένα με ψευδάργυρο, μαγνήσιο και όλα τα εδαφοβελτιωτικά συστατικά. Και τώρα, ακόμα μεγαλύτερες προσφορές από την μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων, την φυτοτεχνική Προβατά. Τα κοκκόδη οργανοχημικά λιπάσματα, ειδικά για σιτηρά. Απορροφήσαμε το ΦΠΑ και σας προσφέρουμε τα καλύτερα οργανοχημικά λιπάσματα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Λιπάσματα 20-10-0, 15 ευρώ, 16-20-0, 16 ευρώ, 20-10-10, 17 ευρώ, 11-15-15, 17 ευρώ, 15-15-15, 18 ευρώ. Και τώρα, ειδική προσφορά για αμπελουργούς και δενδροκαλλιεργητές. Λίπασμα 15-15-15 για αμπέλια, ελιές, αμυγδαλιές, οποροφόρα, μόνο με 18 ευρώ. Φυτοτεχνική Προβατά Κιουρτσίδης Παναγιώτης. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2321-0-88-789. Φυτοτεχνική Προβατά. Νικήσαμε την κρίση. Τα έπιπλα Χριστόπουλος παρουσιάζουν τα καλύτερά τους για σπίτια με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα και στυλ. Απίθανες προτάσεις σε αναπαυτικά σαλόνια πρωταγωνιστούν το σπίτι και μετατρέπουν την καθημερινότητα σε μοναδική απόλαυση. Για ένα εκλεκτό οικογενειακό ή φιλικό γεύμα, οι προτάσεις σε τραπεζαρίες με υψηλό design και άψογη αισθητική δίνουν στο χώρο σας και στις στιγμές σας άλλον αέρα και άλλη διάσταση. Για το χώρο που χαλαρώνει την ψυχή και το σώμα σας, για την κρεβατοκάμαρά σας, θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας ξεκουράζει και θα σας αναζωογονεί. Έπιπλα Χριστόπουλος και για το παιδικό δωμάτιο. Έπιπλο Χριστόπουλος. Ιδανικές επιλογές για μια όμορφη ζωή. Μόνο στο Χριστό Σερών. Τηλέφωνο 2321-0-78-281. Σεμινάρια Security. Αποκτήστε ένα ισχυρό εφόδιο για εύρεση εργασίας. Καταρτιστείτε και πιστοποιηθείτε άμεσα στις υπηρεσίες ασφαλείας. Μοριοδοτηθείτε στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για τα σώματα ασφαλείας. Βρείτε εργασία ως υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης. Εγκαταστάτε συστημάτων ασφαλείας. Security φύλακες σε εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης. Αριστοτέλειο Κέντρο Διαβίου Μάθησης Επιπέδου 2. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321 181 079 και 6979. 238-199 και στο γραφείο μας στην Κωνσταντινουπόλεως 27, Σέρες. Μην τρέχετε, θα προλάβετε, γιατί σε εμάς δεν είναι προσφορές, είναι μόνιμα οι πιο χαμηλές τιμές. Market Land, το νέο μεγάλο κατάστημα με τις μόνιμα πιο χαμηλές τιμές. Ελαιόλαδο Μινέρβα το λίτρο, μόνο 5,80. Γκούδα, μικρή Ολλανδέζα το κιλό, 4,70. Φέτα Βαλμά, 7,59. Διξάν, 55 μεζούρες και Διξάν υγρό, μόνο 9,90. Μαλακτικό Λενόρ, 58 μεζούρες, 3,99. Υγρό Mr. Proper, 1,5 λίτρα, 2,59. Και σε δεκάδες άλλα προϊόντα, οι πιο χαμηλές τιμές. Και με αγορές άνω των 60 ευρώ, δώρο ένα κρασί Κίαθος. Market Land. Τώρα δεν χρειάζεται να τρέχετε για προσφορές. Στο Market Land έχουμε όλο το χρόνο τις πιο χαμηλές τιμές. Και στα φρεσκότατα φρούτα και λαχανικά. Market Land. Εθνικής Αντιστάσεως 33.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Επιλογές για τον Ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Ενισχύεται μέρα με την ημέρα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Σήμερα στο σημείο βρέθηκαν και κτηνοτρόφοι από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, οι οποίοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας έκαψαν μπάδες από άχυρο και έριξαν στο δρόμο ποσότητες γάλακτος. Βράζει, θα μιλήσουμε το βράδυ τώρα, είναι τον αγώνα. Μέχρι τελευταία σταγόνα του. Ξεχυλίζει η αγανάκτηση των Σεραίων κτηνοτρόφων που σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο του Προμαχώνα και προχώρησαν σε μια κίνηση απόγνωσης, καίγοντας μπάλες με άχυρο και ρίχνοντας γάλα στο οδόστρωμα. Αυτή τη στιγμή εμείς οι κτηνοτρόφοι θα είμαστε τα πρώτα θύματα του πρωτογενή τομέα. Είμαστε ήδη για την ακρίβεια. Από όσο γνωρίζουμε, δώσαν δυναμικό παρόν συνάδελφοί σας, όπου κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας έχισαν γάλα στο τελωνείο και κάψατε και τριφύλια. Βεβαίως, και μάλιστα κάποιοι την ώρα που τα καίγανε και τα πετούσαν το είπανε. Είπανε ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε τροφές για να ταΐσουμε τα ζώα μας. Τώρα μας περισσεύουν. Χάνουμε τα ζώα μας μέρα με την ημέρα λόγω υποσιτισμού. Άρα λοιπόν η αγροτική οικονομία του κυρίου Αποστόλου πάει καταπληκτικά. Οι αγρότες εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Έγινε και μια διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους με τα αγροτικά τους μηχανήματα και μεγάλα σχεδόν σε επίπεδο νομού, οι οποίοι κάναν μια εκδήλωση διαμαρτυρίας αποκλειστικά πάνω στη κτηνοτροφία. Συμμετέχουμε οι πάντες εδώ, δίνουμε την παράδοση. Όταν λέτε διαμαρτυρία, τι εννοείτε, βροντοφώναξαν κάτι, έκλεισαν τα σύνορα? Όχι, ακριβώς έγινε, χύσανε γάλα, κάτι μπάλες βάλανε φωτιά, σε ένδειξη του κτηνοτροφικού προβλήματος για να δεχθεί όσο γίνεται περισσότερο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μέχρι στιγμή είναι ομαλά. Με μία φωνή τόνισαν ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανένα να συνεχίσει τον αφανισμό τους, καθώς αν περάσουν τα επικείμενα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση με μαθηματική ακρίβεια το επόμενο διάστημα, δεν θα υπάρχει κτηνοτρόφος που μπορεί να επιβιώσει. Το κτηνοτρόφο της χώρας μας είναι ο θάνατος. Τέλος, είναι η ταφόπλακα, κύριε Κώτα. Είναι ταφόπλακα. Δεν υπάρχει. Τους το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν αυτά τα χρήματα και για το ασφαλιστικό και για τη φορολογία. Όχι γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν υπάρχουν. Όταν αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι στο 60% δεν έχουν πληρώσει αυτόν τον ΟΓΑ, πώς ακριβώς θα πληρώσουν όλα αυτά που λένε? Δεν υπάρχει, και μάλιστα όλο αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί πραγματικά δεν οδηγεί στην ανάπτυξη, οδηγεί στην ύφεση και στην καταστροφή. Οι Σεραίοι κτηνοτρόφοι έδωσαν σήμερα δυναμικό παρόν στον μπλόκο του Προμαχώνα και πλέον μαζί με τους Σεραίους αγρότες θα αγωνιστούν για να μην περάσουν τα μέτρα της κυβέρνησης που θα τους οδηγήσουν στην εξόντωση. Από την αρχή είπαμε ότι εάν δεν πάρουν πίσω τα μέτρα να συζητήσουμε από μηδενικής βάσεως, δεν πρόκειται να φύγουμε από εκεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Και όχι να βγαίνουν να κάνουν δηλώσεις ότι λέει συζητάγαμε και έχουμε δίκιο, αλλά τελικά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λέγαμε άλλα πριν 20 μέρες και να θεωρούσαμε τουλάχιστον εμείς ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη και ξαφνικά να μας λένε αυτά που μας έλεγαν πριν 3 μήνες πάλι. Η απάντηση είναι, κυρία Μωραήτη, ότι χθες μετά τη συνάντηση και του κυρίου Μπούτα και του κυρίου Σιδηρόπουλου από τον μπλόκο της Νίκαιας και από τον μπλόκο των Τεμπών, πιστεύω ότι βρέθηκε μια τομή χρυσή, θα πω, ασχετικά και δεν υπήρχαν διαφορές, ώστε και αυτοί με την κάθοδο των αγροτικών μηχανημάτων αυτές τις μέρες που θα βγάλουν τα μηχανήματά τους στους δρόμους, να μπορέσουμε να γίνει μια συνάντηση υψηλού επίπεδου με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα πιστεύω, γιατί σε κατώτερο επίπεδο δεν υπάρχουν, δεν βλέπουν μάλλον να υπάρχουν κάποιες λύσεις,
πλην σε αυτό το επίπεδο. Το πρόβλημα όμως διεκδικείτε συνάντηση, διεκδικείτε συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχετε κλείσει ακόμα κάτι? Όχι, δεν έχουμε κλείσει. Yeah. Έχουν εξυφωνηθεί, εξυζητηθεί μάλλον η καλή ενέργεια αυτή, ότι περιμένουμε και με την κάθοδο των άλλων αγροτικών μηχανημάτων που θα γίνουν μέσα στη εβδομάδα, ώστε τα μπλόκα τα οποία θα συστηθούν να μπορέσει να γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο. Και εμείς μένουμε στον Προμαχώνα, όπου κατασκήνωσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερών, διαμαρτυρώμενοι τόσο για το σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση, όσο και για τη φορολογία των γεωργών και κτηνοτρόφων. Περισσότερα από 800 τρακτέρ βρίσκονται συγκεντρωμένα στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Σύκομο όλο ένα και περισσότερων κοινωνικών ομάδων προκαλεί το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, με τους αγρότες να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό τόνο στις κινητοποιήσεις τους. Τη σκητάλη αυτή την εβδομάδα, μετά το συλλαλητήριο των επιστημόνων, παίρνουν οι αγρότες που ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκο την Τετάρτη στα Τέμπη. Ήδη από το Σάββατο, 800 και πλέον τρακτέρ βρίσκονται στο τελωνείο του Προμαχώνα. Η κινητοποίηση εδώ του Προμαχώνα δείχνει το στίγμα σε όλη την Ελλάδα, δείχνει ένα στίγμα αγωνιστικό. Από εδώ και πέρα το μήνυμα ρίχνει. Ο Προμαχώνας άνοιξε το δρόμο, πρέπει να ακολουθήσουν όλοι αυτό το δρόμο, να μπουν όλοι σε αυτό το δρόμο, ώστε να μπορέσει να ανακάψει αυτή τη λέλαπα που έρχεται για τον αγροτικό κόσμο. Και θα είναι η λέλαπα χωρίς πισωγύρισμα αν περάσει αυτή. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε και εμείς το δείχνουμε το δείγμα ότι αγωνιζόμαστε, αλλά περιμένουμε συμπαράσταση από όλο τον κόσμο και ειδικά εμείς σας έρες περιμένουμε συμπαράσταση από όλους τους ερέους. Σας το είχαμε πει και πριν ξεκινήσουμε ότι η κινητοποίηση θα είναι μεγάλη και θα είναι πανελλαδική. Θα πλημμυρίσει η χώρα με τρακτέρ, θα το δείτε πολύ σύντομα. Υπάρχει πιθανότητα παρακόλουσης των συγκοινωνιών? Κοιτάξτε, δεν είναι πρόθεση κανενός αγρότη να ταλαιπωρήσει καμιά κοινωνική ομάδα. Εμείς θέλουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες και κάνω κάλεσμα προς όλους τους φορείς. Το επιμηλητήριο, εμπορικούς συλλόγους, ελεύθερους επαγγελματίες, όσοι νιώθουν στο πετσί τους αυτό το εσχρό νομοσχέδιο φορολογικό και ασφαλιστικό, να έρθουν στον Προμαχώνα και να στηρίξουν τον μπλόκο. Στα αιτήματα των σερεών αγροτών και κτηνοτρόφων, εκτός από το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το κόστος παραγωγής, περιλαμβάνονται επίσης και τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τις επιστροφές πληρωμών πετρελαίου από το 2013, την πληρωμή των δικαιωμάτων, αλλά και την πληρωμή της εξισωτικής για τους κτηνοτρόφους, όπως επίσης και το θέμα της φορολόγησης του κρασιού, καθώς επί ποδός πολέμου βρίσκονται και οι αμπελουργοί κοινοποιοί. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια σκληρή κυβέρνηση, με ένα μνημόνιο που το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και το Ποτάμι και η ΑΝΕΛ, όπως και η κυβέρνηση. Συμφωνεί και ο Λιβέντης βέβαια. Άρα έχουμε σε πολιτικό επίπεδο ένα μέτωπο εναντίον μας από τα κόμματα που κυβερνούν και τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, γιατί ψήφισαν το μνημόνιο. Εμείς το μέτωπο που θέλουμε να φτιάξουμε για να ανοίξουμε τα αυτιά τους ή να τους υποχρεώσουμε, αν θέλετε, να λύσουν προβλήματα, πρέπει να είναι με τους εργαζόμενους, με τους αυταπασχολούμενους, με την νεολαία, με τις γυναίκες. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κτηνοτροφία τώρα έχουμε και επιμέρους θέματα σαφέστατα, όπως είναι πραγματικά το ντόμινο των προβλημάτων που έχει εκτυλιχθεί και έχει να κάνει με τη νέα ΚΑΠ και την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Ότι σίγουρα αυτό που απαιτεί ο κόσμος και ζητά από μας είναι μια ενότητα, μια ομοψυχία για να μπορέσουμε να σταθούμε μέχρι το τέλος, γιατί θα σταθούμε μέχρι το τέλος εδώ, μέχρι πραγματικά να πάρουν πίσω αυτά τα μέτρα και από μηδενικής βάσης να συζητήσουμε από την αρχή για να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι κάτι που, το οποίο δεν βγαίνει. Θα οδηγήσει στην εξόντωση, τίποτα. Πάντως η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας διέψευσε τις προηγούμενες ημέρες ότι το ασφαλιστικό θα επιβαρύνει τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, με τον Υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο να αναφέρει ότι μόνο 4.500 αγρότες θα έχουν επιβάρυνση της τάξης του 13%. Ο Τάσος Πετρόπουλος, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Λεωνίδα Γρηγοράκου για την απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης και έκδοσης εργοσίμου που αφορούν στην απασχόληση των εργατών γης, διαβεβαίωσε πως παρά τα όσα λέγονται, περίπου 1.100.000 αγρότες θα καταβάλουν εισφορές σε μια χαμηλή κλίμακα. Το μπλόκο του Προμαχώνα είναι σύμβολο για όλη την Ελλάδα, γιατί κάποτε εδώ οι προγόνοι μας πολέμησαν για να μείνει η χώρα αυτή ελεύθερη. Να έρθουν εδώ στον Προμαχώνα και όπως είπε κάποιος λοχίας το 1940,
τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Και σε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης Ελλάδος, όσες πολιτικές δυνάμεις έχουν έρθει στην κυβέρνηση αυτής της χώρας, όλοι έχουν συμβάλει, όχι θετικά, απλά αρνητικά προς το μέρος, κυρίως όσον αφορά τον αγροτικό τομέα. Όλοι βάλαν το λιθαράκι τους ώστε να οδηγηθούμε σε αυτές τις δυσβάσταχτες καταστάσεις. Βιώνουμε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πλέον η κατάσταση είναι πολύ απελπιστική. Χρειάζεται αγώνας. Αγώνας διαρκείας. Δεν παραδεινόμαστε τόσο εύκολα εάν νομίζουν ή τους περνάει από το μυαλό τους. Εμείς θα είμαστε τελευταίοι που θα φύγουμε από εδώ. Πρώτα θα φύγουν αυτοί. Μπαίνουμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Συνομιλούμε αμέσως τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Τσουλχά, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά. Κύριε Τσουλχά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Θωματίκου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι το μπλόκο στον Προμαχώνα καθημερινά ενισχύεται. Είναι έτσι? Ενισχύεται καθημερινά, δυναμώνουμε, παίρνουμε κουράγιο. Και όπως έχω πει, φέτος θα νικήσουμε και τους καναπέδες. Ναι, τι σας κάνει να το λέτε αυτό, γιατί ούτε σε προηγούμενες κινητοποιήσεις το είδαμε σε μεγάλο βαθμό, ούτε σε προηγούμενες συνομιλίες πριν από αυτή την κινητοποίηση μπορούσε να πει κανείς με σιγουριά ότι θα συμβεί. Τα μέτρα που έρχονται είναι ένα ανεμοστρόβελος και οι αγρότες έχουν καταλάβει πλέον τι θα τους μείνει έφτος στον χρόνο δικαιώμα. Ανάποδα να μας σηκώνουν και να φτιάξουν λεφτά δεν πρόκειται να βρουν. Αυτά τα μέτρα είναι άσκοπα. Στοχεύουν στην εξαθλίωσή μας, στην οικονομική εξαθλίωση του αγρότη. Δεν βλέπω τίποτε άλλο σε αυτό το νομοσχέδιο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στην τέταρτη μέρα της δικής σας κινητοποίησης των σαραίων αγροτών στο Προμαχώνα και ήδη ένα μήνυμα έχει φύγει και προς τους συναδέλφους σας στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και προς την κυβέρνηση, ο ίδιος ο υπουργός σε σημερινές του δηλώσεις δεν φάνηκε να κάνει ένα βήμα πίσω. Άκουσα σήμερα τον κύριο Αποστόλου. Ναι, για τον κύριο Αποστόλου μιλάω κι εγώ. Ο κύριος Αποστόλου ασκεί το πικρό ποτήρι μόνος του. Κάθε ετοιμαστεί να αποχωρήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί με τα μέτρα που έρχονται, αφού εξουντώσουν τους αγρότες, δεν θα το χρειαζόμαστε πλέον αυτό το Υπουργείο. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε βαρεθεί, έχουμε τρελαθεί με αυτά τα ψέματα που μας έχουν πει. Θα βρούμε ισοδύναμα, θα βρούμε τα άλλο και τώρα άρχισαν το ισοπαίδωμα. Αφήσαν τα ισοδύναμα και πιάσαν το ισοπαίδωμα του αγροτικού κόσμου και όλου του επαγγελματικού κόσμου της Ελλάδας. Τι εννοείται με τη λέξη αυτή, με το ισοπαίδωμα, την ισοπαίδωση? Ισοπαίδωση, ανεμοστρόβιλος, δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Δεν θα μείνει Έλληνας όρθιο οικονομικά. Καταστροφή μιλάμε. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν μπορούμε να παράγουμε. Δεν μπορεί απαιτεί από μένα φορολογικά να το αποδίδω το 100% προκαταβολή. Όταν εγώ σαν αγρότης καταστρέφομαι και δύο χρόνια δεν παίρνω από το χωράφι μου παραγωγή από μια χαλαζόπτωση, παραδείγματος χάρη σε έναν αμπελώνα ή σε φρούτα, σε περιοδί, οτιδήποτε άλλο είναι, και να απαιτεί αυτός από μένα 100% προκαταβολή όταν με πληρώνει ένα χρόνο αργότερα για τις ζημιές που έχω πάθει. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά που βάζετε. Δηλαδή πέρα από το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το κόστος παραγωγής που είναι σίγουρα στα αιτήματά σας. Μιλάμε τώρα και για τη διαδικασία, ουσιαστικά για την καθυστέρηση είτε των πληρωμών είτε των αποζημιώσεων. Μα οπωσδήποτε κύριε Θωματικό, αν δεν μπορεί να φτάσει μια σειρά, δεν μπορεί να βασιστεί αυτό το νομοσχέδιο πουθενά. Και καταλήγουμε πάλι στην οικονομική εξαθλίωσή μας. Δεν υπάρχει μέλλον στον αγροτικό τομέα με αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα, από μηδενική βάση αρχίζουμε να συζητάμε πώς, τι και γιατί, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ο μοναδικός τομέας που μπορούμε να παράγουν είναι οι αγρότες. Μπορούμε να προσφέρουμε στη χώρα της οικονομίας. Θέλουμε να πληρώνουμε. Και δεν ζητάμε τρελά πράγματα. Αυτοί έχονται με αυτά τα τρελά νομοσχέδια να μας τρελάνουν. Ο κόσμος το κατάλαβε. Σε ό,τι αφορά το διάλογο, ο κύριος Αποστόλου και σήμερα επανέλαβε ότι θέλει να συναντηθεί μαζί σας. Βλέπετε ότι υπάρχει κάποια προοπτική σε αυτό. Σήμερα. Ορίστε. Τον ψάχνω στο Silver Alert, τον κύριο Αποστόλου. Εξαφανίστηκε, λέει, υπουργός. Κάτι τέτοια βλέπω στο Facebook. Στο Facebook, μάλιστα. Και hey, Τσουλχά. Μα γυρνάει όλη την Ελλάδα και δεν περνάει τις αίρες.
Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν περνάει από το χειρότερο μπλόκο. Εμένα μου έδωσε την εντύπωση σήμερα, κύριε Τσουβχά, ότι είναι διατεθειμένος, αν φανεί και από τη δική σας πλευρά, ότι θέλετε διάλογο. Βέβαια, είναι ένα μεγάλο θέμα. Πού μπορεί να οδηγήσει και κάτι τέτοιο. Εμείς πήγαμε 40 φορές στην Αθήνα. Να έρθει στον Προμαχώνα. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Στείλω κουράγιο δύναμη σε όλα τα μπλόκα. Ναι. Ενότητα στους αγρότες. Και περιμένουμε κάθε μέρα νέος στον Προμαχώνα. Να είστε καλά. Να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας. Ναι. Και καθημερινώς εκεί νέες συμμετοχές. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κύριε Σουλχά. Καλό βράδυ, κύριε Σουλχά. Τώρα, θα φύγουμε από τον Προμαχώνα, θα πάμε στην Καβάλα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Καλπακίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Καβάλας. Κύριε Καλπακίδη, καλησπέρα σας από τις ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να δούμε και στη δική σας περιοχή την πορεία, τον προγραμματισμό που έχετε κάνει αναφορικά με τις κινητοποιήσεις. Ναι. Έγινε μια, σαν σύλλογος Καβάλας, εμείς κάναμε γενική συνέλευση προχθές. Αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να γίνουν, συμφωνήσαμε μάλλον ότι θα πρέπει να γίνουν λίγα μπλόκα και δυναμικά. Χθες έγινε γενική συνέλευση στη Χρυσούπολη, όπου αποφασίστηκε ότι μάλλον θα πάμε εκεί, ναι. Στη Χρυσούπολη. Σήμερα έγινε γενική συνέλευση στο Παγκαίο, που νομίζω ότι υπάρχει διάθεση από εκεί να πάνε στην περιοχή του Στριμώνα, και έτσι μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα βγούμε κι εμείς στους δρόμους. Δεν υπάρχει επιλογή πλέον σε αυτή την χρονική περίοδο και με τα συγκεκριμένα μέτρα που σχεδιάζονται. Αυτό που μόλις τώρα μας είπατε, το ενστερνίζονται οι συνάδελφοί σας σε βαθμό τέτοιο που να είναι αποφασισμένοι να βγουν στους δρόμους. Κοιτάξτε, χθες παίρνοντας, κάναμε μια κατάσταση στην περιοχή μας. Ναι. Και παίρναμε τηλέφωνα σε όλους τους αγρότες και τους ρωτούσαμε αν θα συμμετέχουν, για να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν και αν θα συμμετέχουν. Σας λέω ότι δεν μας είπε κανένας όχι πριν κάποιων ανθρώπων που είχαν προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είπαμε σε κάποιους ότι, που δεν γνώριζαν τι ακριβώς συμβαίνει, όταν τους είπαμε ότι από τα 10 που δεν ενημερώνονται, είναι κάποιες ηλικίες, όταν τους είπαμε ότι από τα 10.000 θα τους μείνουν 1.300, 1.800 ευρώ ή 1.700, δεν πίστευαν στα αυτιά τους. Και με τέτοιου είδους παραδείγματα, όλος ο κόσμος θα συμμετέχει. Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται και βλέπει όλος ο κόσμος πού οδηγούμαστε. Βέβαια, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό με κάτι μελέτες που γίνονται από διάφορες εταιρείες για το πού οδηγείται η ελληνική γεωργία. Είναι κάτι το οποίο εδώ και καιρό λέμε εμείς, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούνε και πολύ. Βέβαια, σιγά σιγά θα τα βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι, και μιλάω για τη μελέτη μιας εταιρείας McKinsey που έγινε και χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος, νομίζω. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τι προβλέπει αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα ευρήματά της είναι το λιγότερο συγκλονιστικά σε σχέση, ναι, με αυτό που πρόκειται να έχει στο επόμενο διάστημα για την ελληνική γεωργία. Συνοψίζοντας λοιπόν, η απόφασή σας είναι για μπλόκο στη Χρυσούπολη και ενίσχυση, αν κατάλαβα καλά, του μπλόκου των Κερδηλίων στη γέφυρα, ναι, του Στριμώνα. Έτσι αυτό. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι εχθές από την συνάντηση στη Χρυσούπολη, που είχε πάνω από 500-600 αγρότες εκεί, ναι, αποφασίστηκε το εξής, ότι θα είμαστε στο δρόμο μέχρι να πάρουν πίσω το ασφαλιστικό και το φορολογικό και να συζητήσουμε πλέον από μηδενική βάση. Η απόφαση δική μας, της Ανατολικής μας, γιατί είμαι και εκπρόσωπος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Πανελλαδικό Συντονιστικό, αποφασίστηκε ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία συνάντηση με κανέναν υπουργό, αν θέλει να μας συναντήσει κάποιος να έρθει αυτός κοντά μας. Δεν μπορεί παραμονές εκλογών να γυρνάνε από χωριό σε χωριό και να μοιράζουν ψέματα και μετά όταν παίρνουν τις καρέκλες να πρέπει να τρέχουμε εμείς από πίσω τους. Λοιπόν, αν θέλουν να συζητήσουν, να έρθουν αυτοί. Φτάνει τα έξοδα που έχουμε κάνει να τρέχουμε εμείς στα Υπουργεία και να μας λένε διάφορα. Αυτή η απόφαση πάρθηκε χθες, ναι, και εμείς θα την ακολουθήσουμε. Φαντάζομαι ότι θα την ακολουθήσουν αρκετοί, γιατί συμφώνησαν αρκετοί να εφαρμόσουμε αυτό. Γιατί νομίζω ότι τα ψέματα πλέον έχουν τελειώσει. Και μην φαντάζονται κάποιοι ότι θα βγούμε στον δρόμο και θα είμαστε δεξιά-αριστερά. Τα μέτρα που έρχονται νομίζω ότι θα μας αφανίσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή
από το σιγά σιγά να σφραγίσουμε τα πάντα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καλπακίδη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, τις πλημμύρες. Εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν σκεπαστεί με νερό της βροχής στο Νέο Σκοπό αλλά και στο Νεοχώρι του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Στο Νέο Σκοπό φούσκωσε ο χύμαρος του Αγίου Ιωάννη και είχε ως συνέπεια να πλημμυρίσουν χωράφια αλλά και οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Θεραπευτικής Συμπασίας. Προβλήματα δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και συγκεκριμένα στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ακόμη και σήμερα το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας που βρίσκεται στο Νέο Σκοπό, καθώς από τη δυνατή βροχή πλημμύρισαν οι εγκαταστάσεις του. Αλλά που θα πάει, θα περάσει και αυτή η μπόρα και θα τα καταφέρουμε. Αυτό που θέλω να ζητήσω εγώ εκ μέρους όλων των εθελοντών και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, πλέον τώρα με πολύ έτσι δύναμη το ζητάμε και επίταση, να βοηθήσουν οικονομικά όσο μπορούν. Έχουμε ένα αριθμό λογαριασμού, τον ανεβάζουμε στο Facebook. Αν θέλουν, μπορούν να μάθουν πληροφορίες και από το τηλέφωνο μου, εμένα προσωπικά. Μπορούν να με βρουν και στο Facebook. Όπου θέλουν, είναι εύκολοι, εύκολο να μας βρούνε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί εμάς σταμάτησαν οι θεραπείες, σταμάτησαν τα μαθήματα κανονικής υπασίας, άρα δεν έχουμε καθόλου έσοδα. Τα έξοδα όμως συνεχίζουν να τρέχουν. Τα ζώα θέλουν το φαγητό τους, θέλουν τα πάντα. Και θέλουμε αυτή τη βοήθεια. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα πάει. Για να μην λέμε τώρα ιστορίες για αγρίους, θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Το δις εξαμαρτήν, ούκ ανδρόσοφου. Το εκατοντάκι εξαμαρτήν, αφήνω στον καθένα να βάλει την κατάλληλη λέξη. Τα νερά έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με τους εθελοντές να καταβάλουν προσπάθειες τις προηγούμενες ημέρες να απομακρύνουν τα άλογα από το χώρο. Γιατί, πόσοι δήμαρχοι πέρασαν, πόσοι, πρόεδροι. 100. Έπρεπε να καθαρίσουμε το ποτάμι εκεί πέρα, κακώς. Πού, κάτω. Σηκώθηκε το στήμα στο Αγιανιό, πρέπει να καθαρίσει ο Αγιανιός σε κατέβει 2 μέτρα. Όπως εδώ δεν έγινε τόσο πολύ. Της Αγία Βαρβάρας, επειδή, πρόσεξε της Αγία Βαρβάρας. Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, αναφέρει με δηλώσεις της η πρόεδρος του Κεθής, Μαρία Λίγκα. Από εκεί και πέρα, όταν θα φύγουν τα νερά και θα είμαστε έτοιμοι και θα μπορούμε να μπούμε μέσα, τότε θα χρειαστούμαστε πολλά χέρια. Ο κόσμος μας στήριξε πολύ ψυχολογικά, με πολλά μηνύματα, μαζέστανε την καρδιά μας, αλλά από εκεί και ύστερα όταν θα χρειαστούμε στην πράξη κάποιες δουλειές να γίνουν, με τα χέρια μας δηλαδή, θα έρθουν πάλι, είμαι σίγουρη. Και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που καλύπτετε πάντα το γεγονός. Ευτυχώς τώρα έχει αυτό το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και βρήκαν τα άλογα στέγη εδώ και τα κατσικάκια και τα σκυλάκια και... Ευτυχώς δηλαδή υπήρχε αυτό το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο. Αυτό αν δεν διανοηθεί αυτό το κανάλι, έχει εδώ ένα κανάλι το οποίο γεμίζει κάθε φορά που βρέχει, κατεβάζει όλα τα νερά από πάνω, από τα βουνά. Πρέπει να διανοηθεί αυτό, να βρει διέξοδο προς τα κάτω, να συναντήσει το στριμώνα κάτω. Ξέρω εγώ αυτά οι υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται εδώ και 100 χρόνια πρέπει να έχουν και τα ιστορικά. Από την έντονη βροχόπτωση πλημμύρισαν ακόμη και εκατοντάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά Δημήτρη Νότα να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή για να συντονίσει τις υπηρεσίες του Δήμου. Υπάρχει πρόβλημα στον οικισμό του Νέου Σκοπού, αυτόν που βλέπετε κι εσείς. Καθώς το νερό ανέβηκε και έχει απειλήσει τα πρώτα σπίτια, γίνεται ένα πρόχειρο ανάχωμα στο νερό για να μπορέσει περαιτέρω να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και πέρσι όμως είχατε την ίδια καταστροφή. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία πήρατε από πέρσι ως φέτο και τι σας έχει δηλώσει ότι θα αναλάβει ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, η Περιφέρεια. Ναι, θέλω, δυστυχώς είμαι στην δύσκολη θέση να ξεκαθαρίσω ότι η ευθύνη του ποταμού του Αγίου Ιωάννου ανήκει στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια θα πρέπει να φροντίσει για την εκβάθυνση της κήτης του ποταμού και την μεγαλύτερη δημιουργία μιας μεγαλύτερης κήτης του ποταμού, καθώς επί τόσα χρόνια τα φερτά υλικά που έρχονται από το βουνό
στον ποταμό Γιάννη καταλήγουν αρκετά ρέματα τα οποία ξεκινούν, το νερό ξεκινά από το βουνό. Το ρέμα των Αγίων Αναργύρων, το ρέμα της Ινούσας, όλα αυτά καταλήγουν λίγο πριν φτάσουμε, στο σημείο αυτό είμαστε γύρω στα 1500 μέτρα, πριν φτάσουμε στη συμβολή για να πέσει ο ποταμός του Αγίου Ιωάννου στην Μπέλιτσα. Λίγο πριν φτάσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να ενισχυθούν τα αναχώματα του Αγίου Ιωάννου, του ποταμού του Αγίου Ιωάννου, και να γίνει και εκβάθυνση αυτού. Γιατί στο μέλλον, σε οποιαδήποτε βροχή, θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ήταν πρωί-πρωί σήμερα εδώ με τον προϊστάμενο των υδραυλικών, τον κύριο Αναστασιάδη. Γνωρίζουν το πρόβλημα, έχουν την πρόθεση να το λύσουν. Πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώρια, ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα για να μην απειλούνται τόσο καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτίμησή μας είναι ότι πάνω από 1500 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν κατακλειστεί από νερά, τα οποία, επειδή είναι τέτοιο και το ανάγλυφο, είναι επίπεδες επιφάνειες, θα κάνουν αρκετές μέρες για να φύγει το νερό. Το ευχάριστο είναι ότι ο καιρός γίνεται, πάει προς το καλύτερο και ίσως να αποφευθούν τα πολύ χειρότερα. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Δήμη Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου του Εύρου μετά τη ρηματική διακοίνωση για υπερχείληση του φράγματος του Ivalov Grant που έστειλαν σήμερα οι βουλγαρικές αρχές στην ελληνική πρεσβεία στη Σόφια. Η διακοίνωση ενημέρωνε για πληρότητα του φράγματος σε ποσοστό 100% και για αποδέσμευση εντός των επόμενων ωρών περισσότερων από 300 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Δήμη Ορεστιάδας σε Δημοτήχου και Σουφλίου του Εύρου, μετά τη ρηματική διακοίνωση για επιχείληση του φράγματος του Ivalov Grant που έστειλαν σήμερα οι βουλγάρικες αρχές στην ελληνική πρεσβεία στη Σόφια. Η διακοίνωση ενημέρωσε για πληρότητα του φράγματος σε ποσοστό 100% και για αποδέσμευση εντός των επόμενων ωρών περισσότερων από 300 κυβικών μέτρων νερού το δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ήδη στους σταθμούς μέτρησης στο ύψος του φράγματος, στον Άρδα, καταγράφονται 625 κυβικά, ενώ την ίδια ώρα αυξημένη ποσότητα νερού, 730 κυβικά το δευτερόλεπτο, κατεβαίνει και από τον ποταμό Εύρο, στον οποίο καταλήγει και ο Άρδας. Είμαστε σταθμών, είμαστε σε πλήρη γρήγορση, καθώς τα φαινόμενα είναι έντονα λόγω της αποδέσμευσης υδάτων από το φράγμα του Ιβαϊλόβρετ. Πρέπει να σας πω ότι ήδη ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παυλίδης, επικοινώνησε με τις βουλγαρικές αρχές, ζήτησε την κράτηση των υδάτων, καθώς στο σημείο που συγκλίνουν οι τρεις ποταμοί, δηλαδή ο Εύρος, ο Τούντας και ο Άρδας, υπάρχουν ποσότητες της τάξης των 1.300 κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο, πολύ μεγάλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ απειλητικές για τα αναχώματα και γενικότερα για την παρέμβρια ζώνη. Οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται επικοδός. Έχουμε απόλυτη συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, ναι, και πολιτική προστασία, ναι, με στόχο να αποσοβηθεί ο κίνδυνος. Για μας αυτό που προέχει είναι να προφυλάξουμε τη ζωή των πολιτών και τις περιουσίες τους. Κύριε Πέτροβιτς, βοηθήστε με λίγο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Γιατί χρειάστηκε οι Βούλγαροι να αφήσουν τόσες ποσότητες χωρίς να ειδοποιηθούμε εμείς έγκαιρα? Έπρεπε λογικά να υπάρχει σωστή διαχείριση του φράγματος του Ivalovgrad. Εχθές μας ειδοποίησαν μέσω δημοτικής διακοίνωσης από την πρεσβεία μας στη Σόφια, ναι, ότι θα αποδεσμεύσουν περισσότερα από 300 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, ναι, καθώς το φράγμα παρουσίαζε υπερχείληση 100%. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να έχει γίνει αυτό πολύ πιο έγκαιρα. Για να έχουν χώρο να βάλουν το επιπλέον νερό. Μάλλον το κρατούσαν, ναι, γεμάτο. Ακριβώς. Το φράγμα. Τους εξυπηρετεί κάπου αυτό το φράγμα. Έχουν, είναι υδροελεκτρικό. Είναι υδροελεκτρικό. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Και το διαχειρίζονται οι δυτικές εταιρείες. Μπράβο. Έτσι. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει στην περιοχή της Βίσας και των Καστανέων Ορεστιάδας, καθώς στη θέση Κυρίσανε, στην περιφέρεια της Ανδριανούπολης, συναστώνται οι ποταμοί Άρδας, Τούντζα και Εύρος, όπου καταγράφονται ήδη 1.000 κυβικά το δευτερόλεπτο, με το όριο ασφάλειας περίπου στα 1.400. Εμείς αυτό που κάναμε τώρα, γιατί υπάρχει αύξηση της στάθμης του ποταμού Εύρου, εξαιτίας, ναι,
τη παροχέτευση αυτών των εντάξεων είναι να ανοίξουμε τα πυροφράγματα του κτηρίου, να πλημμυρίσουμε ελεγχόμενα μία έκταση 5.500 στρεμμάτων, προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος, προκειμένου να μειώσουμε τα χειρότερα του ποταμού. Ναι. Τα αναχώματά σας αντέχουν τα καινούργια αυτά, έτσι, υπάρχει δηλαδή. Κοιτάξτε, γίνονται έργα, σε εξέλιξη έργα 23 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Δεν είχαμε προβλήματα το καλοκαίρι λόγω του δεν μπορούσαμε να... Δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα, ναι. Να μπορούσατε να πάρουμε ούτε χώμα, ούτε χρήματα υπήρχαν. Τα χρήματα αυτά σιγά σιγά αρχίσαν πλέον να διακύσονται μετά μέσα στο φθινόπωρο. Και το μεγάλο μέρος των έργων έχει ξεκινήσει, έχουν συμπαθρωθεί τα έργα αρχές Δεκεμβρίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε στην καρδιά εκτέλεσης των έργων. Είστε στην καρδιά, αλλά είμαστε εκτός χρόνου. Διότι αν δεν υπήρχαν τα capital control, τώρα θα ήσασταν οχυρωμένοι ως ένα σημείο πάλι. Με τη φύση δεν τα βάζει κανείς ή με τα ανθρώπινα λάθη, αλλά δεν θα ήσασταν τώρα επιποδός και θα τρέχατε και δεν θα προλαβαίνατε. Γνωρίζετε πολύ καλά, δεν μιλούμε για ένα απλό ποτάμι, μιλούμε για τον Έβρο, που είναι ο δεύτερος ποταμός των Βαλκανίων. Αυτό το έχουμε καταλάβει, είναι αλήθεια, από τα πολλά τα οποία έχουμε δει να γίνονται εκεί πάνω. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου εξέδωσε ανακοίνωση προς τους Δήμους με την οποία καλεί πολίτες, αλλοίς, κυνηγούς και κτηνοτρόφους να μην πλησιάζουν τους ποταμούς Άρδρα, Έβρο και Ερυθροπόταμο τα αναχώματα αυτών. Θα φέρει να είναι σόι και αυλαβή στις συμπατριώτες μας, ναι, και καταστρεφόντως οι περιουσίες τους και, και το ζωικό τους κεφάλι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πέτροβιτς, υπάρχει συνεννόηση ελληνικού κράτους με βουλγαρικού ώστε να βρούμε μια λύση? Γιατί μπορεί να μου είπατε ότι είναι ιδιώτης εκεί, αλλά το κράτος της Βουλγαρίας μπορεί να συνομιλήσει με τον ιδιώτη και να πει. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης ζήτησε από τις βουλγαρικές αρχές, ναι, να συγκρατήσουν τα νερά για τα επόμενα 24 ώρα, προκειμένου να υπάρξει σχετική ύφεση. Οι βουλγαρικές αρχές απήντησαν ότι θα το πράξουν και περιμένουμε να γίνει πράξη αυτή η υπόσχεση για να με τη σειρά μας να διαχειριστούμε καλύτερα την κρίση. Ναι, αλλά μου λέτε για τον Περιφερειάρχη ότι ζήτησε από το βουλγαρικό κράτος. Η ελληνική πολιτεία έχει ζητήσει από τη βουλγαρική πολιτεία να κάνει κάτι ή σας αφήνουν εκεί πάνω? Έγινε και παρέμβαση προς τους βουλευτές. Ελπίζουμε ότι στις επόμενες ώρες, γιατί η πληροφορία που σας έδωσε για την παρέμβαση του... Από τον Έβρο επιστρέφουμε στις ΣΕΡΕΣ. Πάμε αμέσως στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Δημήτρης Κότας, που παρακολουθεί τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΕΡΟΝ με κυρίαρχο θέμα τις επικείμενες αυξήσεις στην τιμή του νερού για τα χωριά. Δημήτρη, καλησπέρα. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα για όλους τους τηλεθεατές. Είναι πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρία θέματα. Το τρίτο είναι το καυτό θέμα, καυτή πατάτα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, όσον αφορά τις επικείμενες αυξήσεις στην ΔΕΙΑ για τα χωριά του Δήμου Σερών. Τώρα υπάρχει μία έτσι ένταση μεταξύ των προέδρων των τοπικών διαμερισμάτων, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ μαζί με Σεραίους, με τους συντοπίτες τους από τα χωριά τα οποία διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στην τιμή του νερού. Ζητούν από τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαβασιλείου, αν γίνεται να αναβληθεί το θέμα σήμερα, γιατί η αίθουσα δεν τους χωράει. Υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετοί κάτοικοι των χωριών, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητούν να γίνει κάτι σαν την λογοδοσία του Δημάρχου τις προηγούμενες ημέρες που έγινε στα Αστέρια. Αυτό ζητούν οι πρόεδροι σε μια μεγαλύτερη θέση, σε μια μεγαλύτερη αίθουσα, προκειμένου να ακούσουν όλοι και οι κάτοικοι αλλά και οι πρόεδροι όλοι τα όσα έχει να πει η Δημοτική Αρχή, ο πρόεδρος ΔΕΑΣ, αλλά και όλοι οι συνοδοιμένοι όσον αφορά τις επικείμενες αυξήσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι πολύς ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι γεμάτη αίθουσα από κατοίκους των χωριών. Απαιτούν οι πρόεδροι, όπως λένε, να γίνει μια αναβολή της συγκεκριμένης συνεδρίασης του θέματος και να γίνει κάποια άλλη μέρα, προκειμένου είμαστε στον αέρα, κυρία μου, γι' αυτό. Προκειμένου να γίνει σωστή ενημέρωση, να ακούσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Είχα νωρίτερα και τον κύριο Νικήτα, τον πρόεδρο του Προβατά, εδώ δίπλα μου, αλλά θέλησε να μπει μέσα για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Οι κάτοικοι αλλά και οι πρόεδροι μένουν στη θέση τους. Λένε ότι αυτή η επικείμενη αύξηση είναι παράλογη, θεωρείται παράλογη από τους ίδιους.
δεδομένου το ότι δεν υπάρχουν, έχουν μειωθεί οι συντάξεις τους, οι μισθοί τους έχουν πέσει αρκετά. Επομένως, όπως λένε, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Άρα, διαδικαστικά, Δημήτρη, για απόψε μπαίνουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι αν θα κάνει δεκτό το αίτημα το Προεδρείο. Φαντάζομαι, θα μπει διαδικαστικά το ζήτημα από τον κύριο Παπαβασιλείου. Και το δεύτερο, το θέμα που είχαμε εξηγήσει και σε παλαιότερα δελτία ειδήσεων σχετικά με τις ψηφοφορίες που μάλλον θα γίνουν αναχωριό. Αναχωριό. Όπως ακριβώς μας είχαν πει και τις προηγούμενες ημέρες μέλη της Δημοτικής Αρχής. Οι πρόεδροι μένουν στη θέση τους ότι καλό θα είναι μια αύξηση της τάξης του 20%, αυτό το οποίο είχε βγει και από τις προηγούμενες συσκέψεις που έγινε σε δημοτικά διαμερίσματα, σε τοπικά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σερών. Κατά τη συνεδρίασή τους, οι κάτοικοι, ορισμένοι κάτοικοι έχουν και αυτή την άποψη, άλλοι πάλι λένε ότι δεν θα πρέπει να ψηφιστεί η αύξηση στη τιμή του νερού της ΔΕΙΑΣ. Μένει να δούμε τι θα κάνουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Αν θα ψηφίσουν υπέρ του συγκεκριμένου θέματος. Μάλιστα. Οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρία. Σε αποδεσμεύουμε για να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και φυσικά διακόπτεις όσο είμαστε στον αέρα για οτιδήποτε έκτακτο συμβεί. Προς το παρόν, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε στην κακοκαιρία που δεν έπληξε μόνο περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αλλά και της Ροδόπης. Προβλήματα υπήρχαν στην Κομωτινή και αυτό είχε ως συνέπεια να φουσκώσουν και να υπερχειλήσουν ποτάμια. Επιποδός ήταν χθες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής και της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής. Εκτεταμένα προβλήματα κυρίως στα δυτικά του νομού Ροδόπης προκλήθηκαν από την χθεσινή νεροποντή, η οποία είχε ως συνέπεια να φουσκώσουν και να υπερχειλήσουν ποτάμια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Παραδημής, των Κρανοβουνίων και των Πανουργίων, όπου επιχείρησαν από το πρωί υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής και της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης. Λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν, γύρω στις 4 η ώρα τα χαράματα, ξεκίνησαν ορισμένες αντλήσεις. Έγιναν αντλήσεις στη σχολή της αστυνομίας, στην αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης. Mm-hmm. Έγινε μια κοπή δέντρου ανάμεσα Ροδίτη Γρατινής και απεγκλωβίστηκαν δύο οχήματα μέσα από δρόμο που ήταν πλημμυρισμένος με νερά. Και μια απομάκρυνση έτυχε με μια πινακίδα φαρμακείου, η οποία λόγω του αέρα έχει κρεμάσει. Mm-hmm. Στην Παραδημή υπήρχαν κλήσεις για άντληση υδάτων, αλλά ήταν χαμηλή η στάθμη και δεν μπορέσαμε να κάνουμε αντλήσεις. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι μετά το μικρό κρανοβούνι πηγαίνοντας προς Παγούρια υπάρχει ακόμα λίγο νερό στο δρόμο και με δυσκολία να πω ότι δεν πρέπει να περάσουν οι μικρά αμάξια, δεν πρέπει να περάσουν από εκεί γιατί θα μπουν μέσα στη μέση του δρόμου. Απόρρια του μεγάλου όγκου των νερών ήταν να υπερχειλήσει παρακλάδι του ποταμού Βοσβόζη και να μετατρέψει σε λίμνες τις παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις, να εισβάλλει στις αυλές αλλά και στο εσωτερικό σπιτιών, κυρίως στο ανατολικό τμήμα του οικισμού της Παραδημής, για να κόψει στα δύο το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Όχι, οι ζωές δεν υπήρχαν σε κίνδυνο. Νομίζω ότι δεν θα βρέξει άλλο, θα υποχωρήσουν τα νερά. Πιστεύω μέχρι το βράδυ θα έχει υποχωρήσει και σε εκείνο το σημείο το νερό. Βέβαια, καλό είναι να ενημερωθούν από την αστυνομία όσοι θέλουν να περάσουν να κάνουν εκείνη τη διαδρομή. Έτσι όπως βλέπω την κατάσταση, λόγω των βόρειων νέων που επικρατούν στο νομό μας, πιστεύω ότι θα κάνει πάρα πολύ κρύο το βράδυ. Όπου έχουν μείνει νερά θα γίνει πάγος. Mm-hmm. Και θα υπάρξει πρόβλημα, τέτοιο πρόβλημα θα υπάρξει. Μάλιστα είχαν καταγραφεί περιστατικά όπου αυτοκίνητα κόλλησαν μέσα στα νερά, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Αυτό το πράγμα που κάναμε από εγκλωβισμό ατόμων και βγάλαμε αμάξια μέσα από το νερό, πιστεύω ότι φταίνει οι ίδιοι που μπήκαν μέσα. Υπήρχαν κορίνες που είχε τοποθετήσει η αστυνομία, τις παραβίασαν και πήγαν να περάσουν. Όταν βλέπουν κορίνες να μην περνάνε, θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή δεν τερνίσαμε θύματα, αλλά άλλες φορές δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Όταν θα υπάρχουν κορίνες να προσπαθούν να παρακάμπτουν εκείνο το δρόμο. Ρουμελιώτης, τελικατέσεν, Ρουμελιώτης,
αλλαντικά. Ρουμελιώτης, μόνο ποιότης, Ρουμελιώτης και τρως καλά. Ρουμελιώτης αλλαντικά. Ξεχωριστή ποιότητα, μοναδική γεύση. Εκλεκτά εδέσματα Ρουμελιώτη και ντελικατέσεν στο Σκούτερ Ισερών. Υπεύθυνος Κατσίκης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2321-3-06070. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις φορέων και κοινωνικών ομάδων για την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. Την ίδια ώρα, με 24ωρη γενική απεργία στις 4 Φεβρουαρίου, αποφάσισε να αντιδράσει η ΓΕΣΕΕ στο προτινόμενο σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Την απόσυρση του προσχεδίου για το ασφαλιστικό ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μετά και τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση των επιστημονικών φορέων. Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω προσχέδιο συνιστά ουσιαστικά δίμευση του εισοδήματος των επιστημόνων, ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπόν φοροδοτικών τους υποχρεώσεων, ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τέλος επιτιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και άλλα. Επιπλέον τονίζουν ότι το προσχέδιο αποσκοπεί στην εξόντωση των επαγγελματιών επιστημόνων, οι οποίοι μετατρέπονται σε ύλωτες του ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος, υποχρεούμενοι να καταβάλουν εξωπραγματικές εισφορές και φόρους που φτάνουν και στο 65% του καθαρού εισοδήματός τους. Τον Υφυπουργό Εργασίας τον είδαμε χθες στη Θεσσαλονίκη. Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος, είχα την πρόσκληση μαζί με τους άλλους πρόεδρους των Ομοσπονδιών της Βορείου Ελλάδος και κάναμε μια συνάντηση για να δούμε κάποια πράγματα. Τα οποία εμείς λέμε ότι έχουν θέμα προς συζήτηση, όπως είναι παραδείγματος χάρη το 6,5% για την ασφάλεια, για την περίθαλψη, το οποίο είναι και αυτό επί της 100, άρα σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουμε όλοι ίδιο, αλλά θα πληρώνουμε ανάλογα με το τι θα κερδίζουμε. Και αυτό για τα μεγάλα εισοδήματα είναι θέμα. Και πολλά άλλα τέτοια θέματα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι εμείς επί της αρχής που λέει ότι επί της 100 να πληρώνουμε με βάση το εισόδημά μας, είναι αυτό που ζητούσαμε τόσα χρόνια και συμφωνούμε. Τώρα, για επιμέρους θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν και να λυθούν για να αλλάξουν λογικές ή τα στάνταρ που έχουν δοθεί σήμερα, αυτό είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση από ό,τι μας είπε ο Υφυπουργός και το συζητάμε. Οπότε είμαστε σε συζήτηση και θα δούμε ποια θέματα τα οποία έχουν κάποιες δυσκολίες. Γιατί υπάρχουν. Τι από φορολόγηση, αν αυτό είναι με το τεκμαρτό το φορολογικό το εισόδημα ή θα είναι με το πραγματικό εισόδημα. Μας είπε ότι θα είναι με το πραγματικό, αλλά εμείς θέλουμε να το δούμε και γραφτά και στο νόμο. Αυτά εν ολίγης και φυσικά το θέμα έχει συζήτηση. Μια πρωτοβουλία να καλέσει όλους τους φορείς, τα σωματεία, τις επαγγελματικές ενώσεις τη Δευτέρα 7 η ώρα στο 2 για μια σύσκεψη συντονισμού των δράσεων και των ενεργειών μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας σχετικά με το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει για συζήτηση η κυβέρνηση. Για το ασφαλιστικό αναφέρομαι. Εν ολίγης η ΑΔΔΗ, όπως και πολλές άλλες ενώσεις και σωματεία και οργανώσεις, θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός νόμος είναι αντιασφαλιστικός νόμος. Νομιμοποιεί αλλά και μονιμοποιεί όλες τις λαϊλασίες και τη φτωχοποίηση και την αποδόμηση του κράτους της κοινωνικής ασφάλισης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και όχι μόνο αυτό, αλλά πάει και ένα βήμα παραπέρα. Μετατρέπει το σημερινό ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο διέπεται από την αρχή της αναδιανομής, πάει να το μετατρέψει σε ανταποδετικό, με τελικό στόχο να μετατραπεί σε πλήρως κεφαλαιοποιητικό. Αυτό που λέω ακούγεται λίγο σκηνέζικο σε ανθρώπους που ίσως δεν έχουν μελετήσει το τι ακριβώς πάει να γίνει. Ουσιαστικά όμως έχει επίπτωση στις ζωές και των τωρινών συνταξιούχων και των εργαζόμενων και όσων δεν εργάζονται, γιατί θα είναι άνεργοι και δεν πιθανώς να μην μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα 35 έτη που είναι απαραίτητα για την παροχή της Εθνικής Σύνταξης, αλλά φυσικά ακόμα περισσότερο την μελλοντική γενιά, η οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατοχυρώσει 35 χρόνια πλήρους εργασίας και λόγω της ανεργίας που υπάρχει, αλλά και λόγω των συνθήκων στην αγορά εργασίας, με τις ελαστικές σχέσεις, με τις ατομικές συμβάσεις και όλα τα σχετικά που τα τελευταία χρόνια νομιμοποιήθηκαν. Η ΑΔΔΗ λοιπόν θεωρεί ότι η αιτία και η λύση κιόλας στο πρόβλημα της ασφάλισης είναι η ενίσχυση της εργασίας. Μόνο με την ενίσχυση της εργασίας που θα αποφέρει στην ουσία
θα αποφέρει εισφορές και έσοδα στα ταμεία. Αυτή είναι η λυδία λίθος στην λύση του ασφαλιστικού. Εκτός από αυτό όμως, θεωρούμε ότι δεν μπορεί ένα ασφαλιστικό σύστημα να μην είναι καθολικό και δημόσιο. Είναι απαράδεκτο. Η ασφάλιση, όπως και η υγεία, όπως και η παιδεία, είναι δικαιώματα, δεν μπορούν να είναι εμπορεύματα. Γι' αυτό το λόγο και καλούμε τους πάντες να αντιδράσουν και να ορθώσουν το ανάστημά τους για να μην περάσει αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η πρόταση της κυβέρνησης πρέπει να αποσυρθεί, διότι η τυχόν εφαρμογή της καταστρέφει τον κλάδο των μηχανικών, καταστρέφει τους άλλους επιστημονικούς κλάδους των ελευθέρων επαγγελματιών και φυσικά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικά για τους μηχανικούς είναι ένα ακόμα βαρύ χτύπημα το οποίο θα οδηγήσει στην έξοδο από το επάγγελμα τη μεγάλη μερίδα των συναδέλφων και σε όσους έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην μετανάστευση στο εξωτερικό. Ζητάμε λοιπόν την απόσυρση του νομοσχεδίου και τη συζήτηση επί του ασφαλιστικού από μηδενική βάση σε βάθος χρόνου με έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο που θα έχει πραγματικά και ουσιαστικά αποτελέσματα. Η πρόταση αυτή είναι αδιέξοδη, μόνο θα επιδεινώσει την κατάσταση. Το τεχνικό επιμελητήριο συμμετέχει στις κινητοποιήσεις και πρωτοπορεί σε αυτή τη διαδικασία. Έχει αποσύρει τους εκπροσώπους του από όλα τα τεχνικά συμβούλια σε συνεργασία με τους μηχανικούς του Δημοσίου, την ΕΜΔΙΔΑΣ. Επομένως, στο επόμενο διάστημα, από 18 μέχρι 22, δεν θα γίνονται τεχνικά συμβούλια στα πλαίσια των διαδικασιών του Δημοσίου. Την 21η Ιανουαρίου έχει καλέσει μια παντεχνική συγκέντρωση στην Αθήνα, στα Προπύλαια, όπου καλούνται όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί να συμμετέχουν με την μεγαλύτερο πάθος και δυναμισμό, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να αποσύρει το νομοσχέδιο. Συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις των φορέων, οι οποίες κατατείνουν να γίνει κατανοητό ότι πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί. Στη συνέχιση των δικών τους κινητοποιήσεων, αντιδρώντας στις διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αποφάσισαν οι δικηγόροι, παρατείνοντας την αποχή από τα καθήκοντά τους, ως την ερχόμενη Παρασκευή, μετά από σχετική απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας. Στη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, ως την ερχόμενη Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, αποφάσισαν οι δικηγόροι διαμαρτυρώμενοι για τις διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας συνεδρίασε μετά το τέλος της πορείας που πραγματοποίησαν οι δικηγόροι και άλλοι επιστημονικοί σύλλογοι κατά του επίμαχου νομοσχεδίου. Οι δικηγόροι βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις όλη την εβδομάδα. Την Πέμπτη το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο στην Αθήνα που είχε μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Για πρώτη φορά στα χρονικά της, στα ελληνικά, υπήρξε μια τέτοια διαδήλωση με τέτοιο πλήθος και τόσο πάθος. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που συνήλθε αμέσως μετά, την Πέμπτη το απόγευμα δηλαδή στην Αθήνα, αποφάσισε την συνέχιση της αποχής μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και εκείνη την ημέρα θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή για να αποφασίσει τις περαιτέρω. Τα μέλη της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισφράγησαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ομόθυμη καθολική και απόλυτη αντίθεση των δικηγόρων της χώρας στο κυβερνητικό σχέδιο για τις αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το προσχέδιο του ασφαλιστικού που παρουσίασε και ζητεί να εκκινήσει καλόπιστα νέος διάλογος από μηδενική βάση στο πλαίσιο τεκμηριωμένων προτάσεων. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Ένα 38% των εισοδημάτων μας προβλέπεται ότι θα πηγαίνει σε ασφαλιστικές εισφορές. Εάν αυτό συνδυαστεί με το 26% φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με το 23% ΦΠΑ, με το τέλος επιτιδεύματος, με την ειδική σφορά αλληλεγγύης, όλα αυτά αγγίζουν περίπου το 80 με 85% του εισοδήματός μας. Όπως καταλαβαίνετε, κανένας επαγγελματίας, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει καν αν από τα 100 ευρώ που κερδίζει τα 85 πηγαίνουν σε ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια αποφάσισε τη συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων από τα δικαστήρια έως και την ερχόμενη Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 με αυστηρό πλαίσιο χορήγησης αδειών. Τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας στις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας, 22 Απριλίου 2016, προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν μεσολαβούσες εξελίξεις και να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της αποχής. Συνεπώς, ένα τέτοιο ακραίο μέτρο έχει και ακραίες αντιδράσεις. Είναι αναπόφευκτο. Οι δικηγόροι βρισκόμαστε σε κινητοποίησεις και θα βρισκόμαστε σε κινητοποίησεις όσο η κυβέρνηση δεν μπαίνει σε διαδικασία διαλόγου προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο δίκαιο σύστημα ασφαλιστικό.
Υπάρχει μια τράπεζα που πιστεύει στις αξίες, που δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη, που είναι το σημαντικότερο κύτταρο της τοπικής μας οικονομίας. Είναι η Τράπεζα Σερών. Δημιουργήθηκε από Σεραίους για να εξυπηρετεί μόνο Σεραίους. Έχει προγράμματα για τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία και το παιδί με τις καλύτερες αποδόσεις. Η τράπεζα που θέλεις δίπλα σου. Με φιλική προσέγγιση, άμεση εξυπηρέτηση, αποδοτική συνεργασία. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα που πέρασε όλα τα τεστ με επιτυχία. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα που μας κάνει όλους υπερήφανους. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα του νόμου μας. Τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου τιμά σήμερα η Εκκλησία μας και το πρωί πανηγύριζε ο Φερόνιμος, ιερός ναός στην πόλη των Σερών. Πλήθος πιστών έδωσε το παρόν προκειμένου να προσευχηθεί στον Άγιο και να λάβει την ευλογία του. Σήμερα 18 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου. Στην πόλη των Σερών πανηγύριζε ο μόνιμος ναός και το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία από τον Μητροπολίτη Σερών και νηγρίτης θεολόγο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πλήθος πιστών βρέθηκε στον Ιερό Ναό για να προσευχηθεί στον Άγιο και να ζητήσει την χάρη και την ευλογία του. Σήμερα έχουμε την τιμή μας, γιορτάζει ο Άγιος ο Αθανάσιος, ο Μέγας ο Αθανάσιος. Είναι ο προστάτης των κατοίκων του Αγίου Αθανασίου και των νομού Σερών εδώ. Σήμερα είχαμε πολλούς επισκέπτες από όλα τα χωριά των νομού Σερών, ήρθανε προς τον Άγιο μας. Αγίου Αθανασίου. Η καλύτερη ημέρα να πούμε του αυτό είναι ο Άγιος Θανάσιος, όπως μας τα είπε ο Πάτερ να πούμε, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά να έχουμε, ευλογημένα αγόρι μου και του χρόνου υγεία να έχουμε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή υγεία σε όλο τον κόσμο και εμάς. Άγιος Θανάσιος και εσάς να σας έχει καλά. Χρόνια πολλά στους Θανάσιδες, Θανασίες, χρόνια πολλά σε όλους τους χριστιανούς. Με υγεία και πάνω απ' όλα αγάπη. Γιατί στους δύσκολους αυτούς καιρούς που περνάμε, μόνο την αγάπη δεν μπορούν να μας πάρουν, την υγεία μπορούν. Τέλος πάντων, τέτοια μέρα σήμερα, πάλι εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Να είστε καλά. Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μετά Χριστόν από φτωχούς αλλά ενάρετους γονείς. Γεγονός που του στέρισε τη δυνατότητα για ανώτερες σπουδές. Από πολύ νέος έδειξε την κλίση του προς την Εκκλησία, ενώ εκοιμήθη εν ειρήνη το 373 μετά Χριστόν. Είναι η μεγάλη γιορτή του Αγίου Αθανασίου, στον οποίο η Εκκλησία μας, όχι χωρίς λόγο, έχει αποδώσει την προσωνυμία Μέγας. Γιατί πράγματι ο Άγιος Αθανάσιος ήταν Μέγας στην αρετή, Μέγας στην αγιότητα, Μέγας στους αγώνες του για την Εκκλησία, Μέγας στο ορθόδοξο φρόνημα, Μέγας σε ολόκληρη τη ζωή του γενικώς. Και μας άφησε ίχνη διαβάσεως και πορείας ζωής πολύ δυνατά και πολύ λαμπρά, πάνω στα οποία ίχνη πρέπει να βαδίζουμε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί. Ας έχουμε την ευχή του, ας είναι το παράδειγμά του, η Αγία Ζωή του και κυρίως η Ορθόδοξη Διδασκαλία του, φάρος φωτεινός για τη ζωή όλων μας. Μοναδικές προσφορές για όλη την οικογένεια στα Supermarket Kansas. Μην τις χάσετε. Μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, γκούντα Γερμανίας με 4,90 το κιλό. Ραντεβού στο μανάβικό μας για φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά. Πατάτες ορεινής σειρών και κρεμμύδια δράμας 20% πιο φθηνά. Γαλοπούλα βραστή το διαλεγμένο με 6,30 το κιλό. Δημητριακά Every Morning σε σακούλα όλα 30% πιο φθηνά. Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας Dream Soft 800 γραμμα με 1,68. Και όλες οι οδοντόκρεμες Colgate 40% πιο φθηνά. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Να ευχηθούμε βεβαίως χρόνια πολλά στον δικό μας Θανάση μας Λαρινό, αλλά και σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μια όμορφη εκδήλωση διοργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών, όπου και έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτά του. Τα μέλη του κέντρου ευχήθηκαν καλή χρονιά σε όλους, ενώ το φλουρί της πίτας έπεσε στα άλογα του κέντρου.
Ένας από τους πιο οργανωμένους συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών είναι ο Σύλλογος Κεθής της Θεραπευτικής Υπασίας που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Τα μέλη του Κεθής έκοψαν την ετήσια πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά τους σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης των Σερών. Με πλήθος εθελοντών να συμπράττουν στο έργο τους, η ενασχόληση με τα θεραπευτικά άλογα καθώς και οι ώρες ενασχόλησης όλων είναι ανάσα αγάπης, ενδιαφέροντος για τα άτομα με αναπηρία. Και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, τον προσφερόμενο εις δόξαν σύν και εις τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψε μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατέπληξε τον εφημάς, τούστε τα δώρα τα άμπτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα σουρανίες δωρεά σου, ότι επί σύν πήκαμε το ζώνη Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνο αγαθείς την ζωήν ημών και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των τρίων συμβολών, ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, ουδεμίες παναχράντους ο μικρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καταρχάς, μαζί με την πίτα που κόβουμε σήμερα, έχουμε και γενική συνέλευση του Συλλόγου, την ετήσια δηλαδή γενική συνέλευση, να πούμε τι κάναμε, τι σχέδια έχουμε να κάνουμε. Να σας απαντήσω και στην ερώτησή σας ότι έχουμε πολλά σχέδια, δεν σταματάνε, ειλικρινά δεν σταματάνε, πολλές είναι οι δράσεις. Πολλές φορές θα ρίσκει και δεν προλαβαίνουμε. Τον οικονομικό μας απολογισμό, να γνωριστούμε με κάποιους που δεν είναι μέλη μας, αλλά τους καλέσαμε να έρθουν για να μας γνωρίσουν και ίσως γίνουν πιθανόν μέλη. Να ανταλλάξουμε ιδέες, μπορεί κάποιος να πει κάτι το οποίο εμείς δεν σκεφτήκαμε. Γενικά όμως η χρονιά του 2015, όπως όλες από την ώρα που στηθήκαμε σαν κέντρο το 2008, πάνε καλά. Παρόλο που περνάμε στα πιο δύσκολα χρόνια, τα πιο δύσκολα χρόνια στην Ελλάδα. Πολλά τα άλογα μα και τα αποτελέσματά τους που κάνουν γνωστά για την δράση τους, αφενός το Κεθής, αφετέρου και την ομάδα εργασίας και προσφοράς στο Πανελλήνιο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σέρων Γιάννης Μωυσιάδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Μεσλαρινός, αντιπρόσωπος του Μητροπολίτη ο πατέρας Ιορδάνης, καθώς και πλήθος φίλων και εθελοντών, έδωσαν τον παρόν στην προχθεσινή συνάντηση. Γεμάτη χαρά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θεραπευτικά άλογα, ιδιαιτέρως η Μαρία Λίγκα, διότι το φλουρί της Βασιλόπιτας έπεσε στα άλογα. Πρέπει να τονίσω ότι όλο αυτό το κέντρο στηρίζεται κυρίως στον εθελοντισμό. Ένας εργαζόμενος υπάρχει μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε εθελοντές. Αυτό σημαίνει ότι και τα σπίτια μας αφήνουμε και τις δουλειές μας, μετά τη δουλειά μας λίγο παραπάνω χρόνος χρειάζεται. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν ξέρω, θέλει να προσφέρει, είναι από μέσα του αυτό το πράγμα, νιώθει την κρίση που χρειάζεται, καταλαβαίνει ότι χρειάζεται βοήθεια σε κάποιους άλλους πληθυσμούς που έχουν πιο πολύ ανάγκη. Οι εθελοντές είναι η μεγάλη μας δύναμη. Τώρα τελευταία έχουμε και νέους εθελοντές, έχουμε παιδιά φοιτητές από το ΤΕΦΑ Σερών, έχουμε πτυχιούχους από άλλες σχολές. Δηλαδή μας αγκάλιασαν πάρα πολύ και αυτό σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Εμείς μεγαλώνουμε, εντάξει, τα χρόνια λίγο περνάνε, από τα νέα παιδιά παίρνεις δύναμη, αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρατιόμαστε νομίζω γενικά πάρα πολύ καλά σαν κέντρο. Παρόλα τα δύσκολα και να ευχαριστήσω πέρα από τους απλούς πολίτες και τους, όπως είπατε, απανταχούς ερέους, γιατί και στο εξωτερικό έχουμε φτάσει να είμαστε γνωστοί, τους δημάρχους, τους τρεις που πέρασαν από την περιοχή, αυτό πάντα θα το λέμε, και Τσετζής Καλαθάς Νότας, αλλά από εκεί και πέρα και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης τώρα, για τη κυρία Σκόλια που για πρώτη φορά μας αγκάλιασε έτσι, πραγματικά και μας βοηθάει όσο μπορεί μέσα σε αυτά τα δύσκολα που περνάμε. Τη δική τους βασιλόπιτα έκοψαν τα μέλη του Συλλόγου Φυσιολατρών Νομού Σερών το βράδυ του Σαββάτου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Φυσιολατρικός Σύλλογος αυξάνει τα μέλη του και προσανατολίζεται σε περισσότερες περιηγήσεις, εκδρομές και ιστορικές ξαναγήσεις στην Ήπαθρο, στα μνημεία και σε ιστορικά μουσεία. Η κοπή της βασιλόπιτάς πραγματοποίησε με την ετήσια καθιερωμένη συνάντησή του σε γνωστό οικογενειακό κέντρο του Αγιάννη τα μέλη του Συλλόγου Φυσιολατρών Νομού Σερών. Επίσης, η συνάντηση για την ανταλλαγή καθώς και θέσπιση στόχων και σκοπών του Συλλόγου θεωρείται σημαντική εκτός των ιστορικών ξεναγήσεων και περιηγήσεων στη φύση. Για το περιβάλλον, τη φύση, είτε χειμερινή είτε ανοιξιάτικη, τις ομορφιές της, κάνει κάλεσμα ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Συλλόγου σε όλους τους Σεραίους. Ούτε η μεγάλη νεροποντή σταμάτησε την προσέλευση των μελών του Φυσιολατρικού Συλλόγου. Συνεορτάζουμε όλος ο όμιλος και οι φίλοι του Φυσιολατρικού Ομίλου Σερών την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας που άρχισε να, ο θεσμός αυτός άρχισε να λειτουργεί από το 1982. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και με μία έκπληξη, διότι θα έχουμε και ένα τμήμα του Συλλόγου των Βλάχων Λαϊλιάς, χορευτικό συγκρότημα που θα μας χορέψει χορούς από τη Μακεδονία μας, τις Σέρες μας
και διάφορες περιοχές της Ελλάδος σε ένα ωραίο το κλίμα φυγικό. Εμείς οι φυσιολάτρες, όπως το λέει και η λέξη, ζούμε μέσα στη φύση ως άνθρωποι. Σεβόμαστε τη φύση, αγαπάμε τη φύση. Αυτός είναι ο βασικός μας, η βασική μας σκέψη. Οι δραστηριότητες μας είναι να προσπαθούμε μαζί με τους θεσμούς που υπάρχουν στην πόλη των Σερών, ο Δήμος, η Περιφερειακή Ενότητα και όποιος άλλος, το Επιμελητήριο κλπ. Να κοιτάζουμε για τις δενδροφυτεύσεις όπου χρειάζεται, να βοηθάμε, να καθαρίζουμε χώρους του δημοσίου, κοινόχρησης χώρους, να κάνουμε και τις εκδρομές μας, οι οποίες εκτός του ότι πρέπει να γνωρίζουμε τον τόπο μας, πρέπει να γνωρίζουμε και την ιστορία κάθε περιοχής. Και έτσι είναι και ψυχαγωγικές μας οι δραστηριότητες των εκδρομών, αλλά και εκπαιδευτικές. Με ειδικούς επιστήμονες, τους οποίους καλούμε και μας κάνουν τις ξεναγήσεις και έτσι γυράσκω ή διδασκόμενος. Θέλω να δώσουμε και ευχές ότι το νέο έτος αυτό που ανέτειλε πριν από 16 μέρες να είναι ευίωνο και αίσιο για όλους τους Έλληνες και ειδικά για εμάς τους Σεραίους βέβαια, αλλά και για όλους τους Έλληνες, και να κοιτάζουμε τη ζωή μας με αισιοδοξία, να αναλογιστούμε τα σφάλματα που κάναμε εμείς οι μεγαλύτεροι και να δώσουμε μία πνοή στους νέους να ξεκινήσουν και να σηκωθούν από τον καναπέ, να δραστηριοποιηθούν, να κάνουν την Ελλάδα όπως την αξίζει να είναι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Φιλατρικός Σύλλογος αυξάνει τα μέλη του και προσανατολίζεται για περισσότερες περιηγήσεις, εκδρομές και ιστορικές ξεναγήσεις, στην Ήπεθρο, στα μνημεία, στα ιστορικά μουσεία, με μηδενικό κόστος 5 ευρώ. Η εγγραφή στο Σύλλογο προδιαθέτει πολλούς από τους συμπολίτες μας να ενεργοποιηθούν και να παροσχωρήσουν στις τάξεις των φυσουλατρών. Προστέθηκαν στο Συμβούλιο μας και δύο καινούργια μέλη, έτσι να προσελκύσουμε νέους, ώστε να παραδώσουμε τη σιτάλη στους νέους να αγαπάνε τη φύση, γιατί ζουν, να την προστατεύουν, γιατί προστατεύουν και τον εαυτό τους, και να είναι φυσιολάτρες μέχρι τέλους. Πείτε μας, σας παρακαλώ, και κάντε ένα κάλεσμα στο σεραϊκό λαό, πού θα σας βρούνε, πού εδρεύει ο σύλλογος και πόσο είναι η συνδρομή του συλλόγου. Η συνδρομή του συλλόγου, των μελών του συλλόγου, είναι μηδαμινή. Είναι κατά οικογένεια ένα άτομο 5 ευρώ το χρόνο. Του τέστης αναλογής 44 λεπτά το μήνα. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα, δεν είμαστε κερδοσκοπικός σύλλογος, είμαστε ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λένε, και το κάνουμε γιατί το αγαπάμε, το θέλουμε και δεν θέλουμε να κερδίζουμε. Θέλουμε να παρέχουμε σε καιρούς απειλίας και καιρούς βαθιάς ύφεσης αρχών, αξιών και οικονομικών, τους ανθρώπους να χαμογελούν, να έχουν χαμόγελο, να ζουν μέσα στη φύση με χαμόγελο και όχι με σκυμμένο το κεφάλι. Πού με εδρεύει ο Η έδρα μας είναι αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο, το παλιό στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, που μας παραχώρησε αίθουσα ο Δήμος Σερών. Τώρα σκεφτόμαστε να το κάνουμε προς το κέντρο, ανάλογα με τα οικονομικά μας και ανάλογα με την εγγραφή των μελών. Να μπορέσουμε ώστε να μας βρίσκουν και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος για να έρθει να μας βρει. Και θέλουμε κάπου κεντρικά. Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, θα το συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο, και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν και θα βρούμε χώρο κατάλληλο μέσα στην πόλη των Σερών για να εξυπηρετούμε τα μέλη μας.
Υποχώρηση της κακοκαιρίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ασθενείς χιονοπτώσεις στη Χαλκιδική και την Εύβοια και βροχές ή καταιγίδες στις σποράδες περιμένουμε για αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για τον ομό Σερών, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 3 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από μείον 1 έως 2 βαθμούς, στην Καβάλα από μείον 1 έως 2, στη Δράμα από μείον 1 έως 1, στην Ξάνθη από μείον 4 έως 1, στη Γομοτηνή από μείον 5 έως 2, στην Αλεξανδρούπολη από μείον 2 έως 0 και στην Ρωσιάδα από μείον 6 έως 0 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές για τον ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Μένετε επιλογές. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί στο live όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Ωστότε, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.